τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφιο, τον κύριο Στέλιο Κυμπουρόπουλο. Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά. Γεια σας, κύριε Κυμπουρόπουλο. Γεια σας, καλώς σας βρήκα ξανά εδώ στον πολύ όμορφο με τις ωραίες γεύσεις Βόλο σας. Προλάβατε την Παρασκευή που ήσασταν στο Βόλο να τις γευθείτε? Μυρίσατε λίγο ιόδιο θάλασσας? Μύρισα λίγο τσίπουλο. Φαντάζομαι ότι θα πηγαίνουν, έρχεστε σε όλη τη χώρα, έτσι. Δηλαδή είχατε έρθει στο Βόλο. Τώρα έρθατε Βόλο Τρίκαλα. Θα ξαναέρθετε, φαντάζομαι, στη Λάρισα και στην Καρδίτσα κάποια στιγμή. Ξέρετε το πρόγραμμά μου, όντως, γιατί έτσι θα γίνει. Έχω κατάφερα και πήγα για 11 μέρες σε 11 πόλεις Βόρειος Ελλάδος. Έχω πάει σε όλη την Πελοπόννησο, σε κάποιες πόλεις, μια από αυτές και ο Βόλος ξανά, Στερεά Ελλάδα. Έχω πάει και ομογένεια Γερμανία, Λουξεμβούργο. Αυτός για μένα ο σκοπός ήταν να μεταφέρω το μήνυμα των ευρωεκλογών, φυσικά να μιλήσω για την υποψηφιότητά μου, να δείξω το προσωπικό μου έργο, αλλά και να αναδείξω ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένας χώρος, τόπος, μια ιδέα η οποία απλά παρακολουθεί τα ζητήματα και δεν κάνει τίποτα. Είναι μια ένωση η οποία νοιάζεται για όλους τους πολίτες. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι οι αποφάσεις που παίρνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι για να αλλάξει προς το καλύτερο η ζωή των πολιτών. Μπορεί κάποιος φορές να μην φαίνεται, γιατί οι αποφάσεις που παίρνουμε σήμερα εφαρμόζονται μετά από 3-4 χρόνια. Αλλά γίνεται έργο. Βρήκα, μιας και αναφερθήκατε στην ομογένεια της προάλλες, ένα σπίτι την Υπουργό Εσωτερικού, την κυρία Κεραμέως. Λέω, πού θα πάει το νούμερο? Τώρα δεν ξέρω τα τελικά, γιατί η προθεσμία λήγει σήμερα. Έτσι. Λήγει 29. Ναι, σήμερα. Σήμερα έχουμε 29. Οπότε μου λέει γύρω στους 100.000. Μα λέω, δεν είναι μικρό νούμερο. Με περίπου 2 εκατομμύρια από δήμους από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική και από τη Γερμανία, όπως λέτε, μέχρι τη Νότια Αφρική. Δεν είναι ένα μικρό νούμερο, γιατί στην επιστολική έχουν μπει και οι πάρα πολλοί Έλληνες, που άλλος είναι στον τουρισμό, άλλος είναι ένα βαφτιστήρι μου που είναι φοιτητής στην Κρήτη, στην ιατρική μάλιστα. Έχει συμπληρώσει την φόρμα για να ψηφίσει με επιστολική ψήφο, για να μην χάσει την ευκαιρία να ψηφίσει, γιατί πέφτει μέσα στην εξεταστική και πάει λέγοντας. Έγινε τόση φασαρία, θέλω να πω, για να αξιοποιηθεί τελικά από όλους και όλους 100.000 ανθρώπους. Ναι, το καταλαβαίνω αυτή την ανησυχία και την παρατήρηση. Εγώ θα πω ότι έγινε για πρώτη φορά. Θα έγινε για πρώτη φορά ένα μέτρο το οποίο οι Έλληνες, ειδικά του εξωτερικού, το αναζητούσανε, το διεκδικούσανε. Θεωρώ ότι μέσα στην πρώτη φορά είναι κάτι το οποίο θα διαφημιστεί για τις επόμενες φορές. Ειδικά όταν έρθει και για τις εθνικές εκλογές. Μια, ας το πούμε, ασθενική αρχή, αλλά θα διωγγωθεί όσο θα περνά ο καιρός. Δεν μου αρέσουν τέτοιου είδους εκφράσεις. Ήταν μια αρχή, θα πω. Ήταν μια αρχή. Εντάξει, κράταμε αυτό. Είναι μια αρχή που όμως έγινε κατευθείαν, δόθηκε το σήμα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να γίνει κατευθείαν και για εθνικές εκλογές. Δυστυχώς όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το στήριξε. Όμως θεωρώ ότι και η αντιπολίτευση, η μείζωνα, αλλά όχι μόνο, θα καταλάβει τη σπουδαιότητα του μέτρου και την επόμενη φορά θα υποστηριχθεί σύσσωμη από την Ελληνική Βουλή αυτή η πρόταση να ισχύει και για τις εθνικές εκλογές η επιστολική ψήφος. Συμπίπτει αυτή σας η περιοδία με έναν απολογισμό. Εγώ θα σταθώ πρώτα στο ανθρώπινο. Φαντάζομαι ότι σε ένα βαθμό ξέρατε τι σας περιμένει, αλλά θα συναντήσατε και πολύ άγνωστα πεδία. Να δούμε ανθρώπινα πώς ήταν αυτή η πενταετία. Ναι, ανθρώπινα. Πολύ τρέξιμο, πολλές μάχες, πολλή δουλειά από το πρώτο λεπτό, για να μεταφέρω, να αναδείξω
τα προβλήματα της Ελλάδος μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που ανέμενα. Είχα, ξέρετε, την άποψη ενός οραματιστή, γιατί είχα όρεξη για δουλειά από την αρχή και πίστευα ότι θα είναι πιο εύκολα να πούμε κάποια πράγματα. Αυτό που αντιμετώπισα όμως ήταν μια πολύ διαφορετική εικόνα. Πρέπει να δίνονται μάχες συνεχείς, πρέπει συνεχώς να αναδεικνύεις τα θέματα που σε ενδιαφέρουν και νοιάζεσαι και να μιλάς ξανά και ξανά σε πολλά επίπεδα σε αυτούς που στο σώμα του Κοινοβουλίου για να καταφέρεις τελικά να κάνεις μια αλλαγή. Είναι μεγάλη αλλαγή, δυστυχώς όχι. Αλλά με μικρές αλλαγές χτίζεται η μεγάλη εικόνα. Αλλά δεν είναι μόνο να μιλήσεις, είναι και να ακούσεις. Να ακούσεις την κοινωνία των πολιτών. Ξέρετε και πολύ ζωή, κάθε εβδομάδα εγώ ήμουνα Βρυξέλλες, Αθήνα-Βρυξέλλες και μετά ξανά Βρυξέλλες-Αθήνα. Γιατί ήθελα όχι να είμαι... Να μην χάνετε την επαφή με τη βάση της κοινωνίας. Ακριβώς, να μην είμαι σε μια θέση εκεί στο Κοινοβούλιο, αλλά να ακούω και να μεταφέρω. Να μεταφέρω και να ακούω. Αυτό ήταν για μένα. Αυτή η δική σας εννοώ είναι η υγιής προσέγγιση του πολιτικού. Δηλαδή, να μην μπω στο κουκούλι μου, να μην μπω σε ένα προστατευμένο περιβάλλον που δεν θα φτάνει απευθείας το μήνυμα, αλλά θα φτάσει από ένα συνεργάτη μου που μπορεί να φιλτραριστεί και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο περιβάλλον για τον πολιτικό. Το προστατευμένο, αυτό που δεν έχει απευθείας επικοινωνία με την κοινωνία, έτσι. Το ξέρετε. Δεν θέλω να λαϊκίσω αυτή τη στιγμή με αυτό που θα πω. Απλά είμαι εγώ ίδιος που, επειδή τα social media είναι ανοιχτά προς όλους, προς όλη την Ιφίλιο, τον ελληνισμό, παντού, είμαι εγώ που απαντάω στα μηνύματα και τα προσωπικά όταν ο κόσμος επικοινωνεί με τους λογαριασμούς μου. Πίσω από την κάθε απάντηση είναι ο Στέλιος Κυπουρόπουλος και το κάνω αυτό γιατί είμαι ένας άνθρωπος ανοιχτός. Το ιδιαίτερο γραφείο μου είναι ανοιχτή. Πανεπιστημίου 57 στην Αθήνα. Κάνατε γραφείο τις μέρες που είστε Ελλάδα. Κάθε... Θέλω να πω τις μέρες που λείπατε, φαντάζομαι υποδέχεται κόσμο. Ακριβώς. Αλλά και αν δεν έκανα εγώ, γιατί όταν ήμουν Ελλάδα δεν ήμουν Αθήνα, ήμουνα στην επαρχία. Ήμουνα και στην επαρχία. Ήμουνα σε πολλές πόλεις. Έχω κάνει πολλά ταξίδια μέσα στην Ελλάδα αυτή την περίοδο. Όσο μας επέτρεπε μετά τον κορονοϊό, γιατί ξέρετε, βιώσαμε και μια εσείς μεγάλη περίοδο. Το ζήσατε σχεδόν στο ξεκίνημα. Έτσι, μετά από λίγους μήνες, ενέσκυψε η πανδημία και δυσκόλεψε. Ακριβώς. Οπότε ήμουν και θα, αν το επιλέξει ο ελληνικός λαός, θα είμαι ένα ανοιχτό γραφείο για απευθείας επικοινωνία, γιατί ξέρετε, είναι και λίγο το μικρόβιο του επαγγέλματός μου, ψυχίατρος είμαι. Έτσι. Οπότε λοιπόν, αυτό με φέρνει σε επαφή άμεσα με τον κόσμο. Για έλατε να δούμε για ποια Ευρώπη θα ψηφίσουμε τώρα. Τα χαρακτηριστικά είναι αυτά που ξέρουμε και κάποιες άγνωστες περιοχές. Δηλαδή θα δούμε και πάλι τα ακραία στοιχεία να διωγγώνουν δυνάμεις. Κάτι που το είδαμε και σε εθνικά κοινοβούλια να συμβαίνει στη διάρκεια αυτής της χρονιάς. Μιλούμε για μια δυσκίνητη Ευρώπη που δυσκολεύεται στο να πάρει γρήγορες αποφάσεις. Ελάχιστες ήταν οι εξαιρέξεις. Στην πανδημία, ας πούμε, εκεί που απειλείται η ζωή μας, έπρεπε να ληφθούν γρήγορες αποφάσεις, ή στα ζητήματα της Ουκρανίας, που και εκεί ο Όρμπαν προσπάθησε λίγο να καθυστερήσει. Αλλά γενικώς είναι ένας δυσκίνητος μηχανισμός. Θα μας μεταφέρετε κι εσείς την εμπειρία σας γύρω από αυτό. Αλλά το μέλλον ποιο είναι? Να καθιερωθούν κάποιοι μηχανισμοί, όπως για παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης, να αποκτήσει ένα μόνιμο χαρακτήρα για τον πιο ευάλωτο και σε φαινόμενα φυσικά και στη μετανάστευση νότο έναντι του αντιστεκόμενου βορρά και πάει λέγοντας. Και επίσης
δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Έχουμε το μεγάλο θέμα της υπογεννητικότητας. Δηλαδή, εμείς καμαρώνουμε για την Ενωμένη Ευρώπη των 450 περίπου εκατομμυρίων και έχουμε την Ινδία με 1,5 δις, δεν λέω για την Κίνα, για την Αφρική. Δηλαδή, ένα κράτος της Αφρικής σε λίγα χρόνια θα έχει 400 εκατομμύρια από μόνο του. Δεν ξέρω τι να πω, το απαντήσω. Σε μια πρόταση. Έβαλα κάποια χαρακτηριστικά τη Ευρώπη τη επόμενη περίοδου, όχι του πολύ μακρινού μέλλοντος. Το λέω αστευόμενος γι' αυτό, γιατί όλα αυτά που αναφέρατε σε μια πρόταση είναι και οι πραγματικές προκλήσεις οι οποίες μας ανησυχούν. Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι αν δεν κάνουμε κάτι για το δημογραφικό άμεσα και συνεχίζουμε την ίδια πολιτική, μέχρι το 2070 μόνο το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού θα βρίσκεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα αυτά τα στοιχεία που λέτε είναι πολύ πολύ πραγματικά. Θα πω όμως ότι επειδή είπατε ότι μόνο στο κομμάτι της πανδημίας αντιδράσαμε πολύ γρήγορα και άμεσα γιατί έπρεπε να σώσουμε ζωές, στην πανδημία μέσα γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Αν δεν υπήρχε η Ευρώπη, δεν θα είχαμε τόσο γρήγορα εμβόλια. Ξέρετε, εννοείται αν προσπαθούσαν, πάλευε το κάθε κράτος μόνο του. Και όχι μόνο, επένδυσε με ιδίους πόρους η Ευρωπαϊκή Ένωση στην έρευνα για να αναδείξει και να προάγει την έρευνα πιο γρήγορα για να παραχθούν για να δώσει χρηματοδότηση στην έρευνα για να παραχθούν και να βρεθούν τα σωστά εμβόλια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτή που μετέφερε 530 εκατομμύρια δόσεις σε άλλες ηπείρους, γιατί υπήρχαν ανάγκη και έπρεπε για να σωθεί μία ηπείρος η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθηθούν και να υποστηριχθούν όλοι. Γιατί είναι της άποψης ότι κανένας δεν πρέπει να μένει πίσω. Υπάρχει λογική πίσω από αυτό. Η πανδημία μας άφησε και άλλα πράγματα. Εκτός από ένα σημαντικό ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το οποίο ξέρετε μας βοηθάει τώρα και έχουμε διεκδικήσει 36, έχουμε πάρει 36 δισεκατομμύρια μαζί με τα ΕΣΠΑ προγράμματα. Άφησε και κάτι άλλο που είναι για μένα πολύ σημαντικό. Μίλησε απευθείας η κοινωνία των πολιτών. Είχαμε τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, που εκεί βγήκαν πολύ ουσιαστικά συμπεράσματα, ένα από τα οποία ήταν ότι θέλουμε περισσότερη εμβάθυνση στην Ευρώπη. Αυτά λοιπόν πρέπει να δούμε ότι ναι, υπάρχει μια δυσκολία στις μεταρρυθμίσεις, αλλά έτσι λειτουργεί. Αν δεν κάνουμε αυτό που είπαν οι πολίτες, περισσότερη εμβάθυνση στην Ευρώπη, περισσότερες γρήγορες οριζόντιες αποφάσεις από τα ευρωπαϊκά όργανα, αυτή η δυσκολία στην κίνηση δεν μπορεί να σταματήσει. Γιατί είναι πολύ απλό. Πρέπει να συνεννοηθεί μεταξύ τους τρία ευρωπαϊκά όργανα, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή, που το Συμβούλιο από μόνο του έχει 27 κάτι μέλη. Άρα μιλάμε για πολλούς συμμετέχοντες σε μια κίνηση, σε μια απόφαση, και ξέρετε όταν υπάρχει αυτή κάθονται πολλά άτομα στο ίδιο τραπέζι, δεν παίρνονται γρήγορα αυτό αποφάσεις. Είναι αλήθεια. Όμως παίρνονται αποφάσεις, παίρνονται με δημοκρατικό τρόπο αποφάσεις. Δεν είναι, εγώ μπορεί να είμαι λίγο υπεραισιόδοξο αυτά, αλλά αυτή την Ευρώπη βλέπω. Δεν είναι η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων, ή τουλάχιστον δεν πρέπει να επιμένουμε πάνω στην ίδια ιδέα των δύο ταχυτήτων του Βορρά και του Νότου. Γι' αυτό υπάρχουν και τα προγράμματα συνοχής, για να ερχόμαστε πιο κοντά. Και η Ελλάδα έχει ευεργετηθεί από τα προγράμματα συνοχής, γιατί έχουμε πάρει καλά χρήματα, τα έχουμε επενδύσει σε περισσότερες φορές σε καλές επενδύσεις και έχουμε δει μια Ελλάδα να μεγαλώνει. Δεν σας αποχαιρετώ πριν σας ρωτήσω. Ξέρετε, είστε ένα πρόσωπο που είναι τοποθετημένο στα φωτεινά της καρδιάς μας και όχι στα σκοτεινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά μπροστά του έχει κάποιος έναν ευρωβουλευτή, όπως λέει η ιδιότητα κάτω από το όνομά σας, της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφιο με την κυβερνητική παράταξη. Η γκρίνια αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, έτσι κλπ. Πού κυρίως εστιάζουν οι πολίτες που λένε «σ' αγαπούμε» και την παράταξη αγαπούμε, αλλά μας έχει δυσκολέψει εκεί σε κάτι άλλο. Για ποιο γίνεται, είναι για την ακρίβεια μόνο και για άλλα θέματα?
Και είναι πολύ ζωή, είστε έμπειρος δημοσιογράφος και ξέρετε, ξέρετε και ακούτε και την πραγματική φωνή των πολιτών. Το είπατε μόνο σας, ακρίβεια. Αυτή η καθημερινότητα ταλανίζει τους Έλληνες, που δυστυχώς πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Μακάρι να κοβόταν μέρες για να βγαίνει ο μισθός, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Όμως θεωρώ ότι γίνονται κινήσεις, γίνονται προσπάθειες αυτή η καθημερινότητα να αλλάξει και είναι ουσιαστικές. Και το λέω με πολύ πικριά, δεν είναι δυστυχώς μια ελληνική πραγματικότητα, η ακρίβεια χτυπάει όλη την Ευρώπη. Και χτυπάει σκληρά. Μπορεί να ακούμε... Απλώς τους δείκτες η αγοραστική δύναμη του Έλληνα είναι στα τάρταρα. Ναι. Σε σχέση με άλλους λαούς που επίσης έχουν πληθωρισμό και ακρίβεια. Ακριβώς. Έχουν έρθει, τα τάρταρα έχουν προέλθει από άλλες οικονομίες. Δεν είναι, έχουμε προέλθει, είναι και το τι παρελθόν έχουμε και πόσο μπαίνουμε, ναι, δυναμικά. Πάντως είναι μια πραγματικότητα, είτε την ερμηνεύσουμε με τεχνοκρατικούς όρους είτε όχι, που την βιώνουν, όπως λέτε και εσείς, πολλά νοικοκυριά. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Έτσι. Προς Θεού. Αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε σε τι πλαίσιο βάζουμε αυτή την πραγματικότητα. Και δεν είναι για να χαϊδέψουμε αυτιά, αλλά το ότι η οικονομία μας ανακάμπτει. Ανακάμπτει αργά, αλλά ανακάμπτει. Με ένα σκληρό σκαμπύλι. Να ανακάμψει και το πορτοφόλι μας, γιατί δεν θα είναι καλά τα πράγματα. Όχι για την κυβέρνηση. Λίγη σημασία. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για την καθημερινότητα, προσωπικά εγώ είμαι δίπλα στον άνθρωπο. Και θέλω να δω τι μπορεί να γίνει καλύτερο για την τσέπη του πολίτη που ζει και προσπαθεί να βγάλει την καθημερινότητα. Έτσι. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Θεωρώ ωστόσο ότι γίνονται κινήσεις, πρέπει να γίνουν και να ενταθούν αυτές οι κινήσεις και για να υπάρχει μια καθημερινότητα η οποία είναι καλή και ποιοτική, και πρέπει όμως να γίνει σε ένα σταθερό δημοσιονομικό πλαίσιο, να μην χαλάσει την οικονομία μας και να μην φτάσουμε σε εικόνες που δεν θέλουμε πια να θυμόμαστε. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κυμπουρόπουλε. Να είστε καλά. Εδώ θα είμαστε για να τα πούμε ξανά και ξανά μέχρι τις ευρωεκλογές.